Είναι Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, από ό,τι διαβάζω εδώ και με δρακόντια μέτρα, η παρέλαση καθιερωμένη μαθητική, χωρίς να υπάρχουν τα έκτροπα που φοβούνταν κάποιοι. Και πώς να υπάρχουν βέβαια με τόσα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να πω επίσης για τη σημερινή μέρα ότι είναι η τελευταία μέρα κατά την οποία ψηφίζεται, μάλλον προτείνεται υποψηφίους για τα ελληνικά βραβεία διαδικτύου. Μην το ξεχάσετε να το κάνετε, έχουμε δει αρκετές προτάσεις και αύριο επίσημα θα μας παραδώσει σε εμάς που είμαστε στην Κριτική Επιτροπή ή Οργανωτική Επιτροπή όλες τις προτάσεις προκειμένου να βγουν οι τελικές υποψηφιότητες. Και πάμε τώρα σήμερα στο στούντιο. Ξεκινάει η προεκλογική περίοδος στο Radio Bubble και έχω καλεσμένο δίπλα μου τον πρόεδρο ενός νέου πολιτικού κόμματος, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Καλώς ήρθατε στο στούντιο, κύριε Τζίμερο. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σας έχω καλέσει γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, νομίζω. Έχουμε παρακολουθήσει ότι έχετε εμφανιστεί σε αρκετά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και εσείς φαντάζομαι ότι εκτιμάτε ότι πλησιάζουν οι εκλογές, παρόλο που δεν έχουμε ακόμα την ημερομηνία και παρόλο που έχω ακούσει από αρκετό κόσμο ότι τελικά μπορεί και να μην τις κάνουν. Τι λέτε, υπάρχει τέτοια? Ποια είναι η εκτίμησή σας, το αισθητήριό σας τι λέει? Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν ξέρουν τι θέλουν. Ναι. Και όχι μόνο στις εκλογές. Δηλαδή και εδώ δεν ξέρουν τι θέλουν. Θα έπρεπε η κυβέρνηση αυτή να ολοκληρώσει το έργο της. Δηλαδή το έργο της δεν ήταν η υπογραφή του PSI. Ναι, αλλά. Ήταν η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Να φτιάξουν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ναι. Αυτό δεν έγινε. Δεν είναι όμως πιο πολιτικά πιο ισορροπημένο οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν από μια κυβέρνηση η οποία θα έχει βαπτιστεί στη λαϊκή εντολή? Φοβάμαι ότι το επόμενο κοινοβούλιο θα είναι τσίρκο. Το έχω ακούσει που το έχετε πει αυτό, ναι, το πράγμα. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω τι είδους βάπτισμα είναι αυτό. Ναι. Ελπίζω να μην είναι το βάπτισμα του πυρός. Ναι. Κυριολεκτικά μιλάω. Ναι. Δηλαδή φανταστείτε την επόμενη βουλή να έχει 7 λαϊκιστές και 2 απατεώνες. Τα γνωστά κόμματα. Ναι. Κόμματα εξουσίας. Εντάξει, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών, γιατί άμα το θέλει ο λαός, τι να κάνουμε, αυτός είναι ο λαός, έτσι. Αλλά. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που ήθελε ο λαός όλα αυτά τα χρόνια δεν αποτυπώθηκε ποτέ στη σύνθεση του κοινοβουλίου. Διότι ο λαός για τουλάχιστον 2 εκλογικές αναμετρήσεις έλεγε ο κανένας. Η εποχή ήταν τεράστια. Το λευκό και το άκυρο είχαν πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό αλήθεια. Όμως κανένας δεν είπε, για να ακούσουμε, δεν μας θέλουν. Γιατί δεν μας θέλουν? Πάμε να έρθουμε λοιπόν στο πολιτικό κόμμα το οποίο έχετε ιδρύσει και στο οποίο είστε πρόεδρος, τη δημιουργία ξανά. Θα ξεκινήσω από κάτι που σας είπα και λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές παρουσιάσεις σας στα μέσα ενημέρωση, να πούμε πράγματα που ίσως να μην τα έχει ακούσει και ο πολλής κόσμος. Και επειδή προέρχεστε από το χώρο της διαφήμισης και του marketing, να μιλήσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο από τα σύμβολα. Η πολιτική λέγεται ότι είναι διαχείριση συμβόλων. Δεν ξέρω αν συμφωνεί κανείς με αυτό το τσιτάτο, ναι, ή όχι. Είναι μια φράση του Μιτεράν αυτή. Ναι. Ναι. Η πολιτική είναι διαχείριση ψυχών κυρίως. Το δικό σας το σύμβολο τι απεικονίζει? Το δικό μας το σύμβολο είναι γραμμένο με πεζά γράμματα και αυτό δείχνει σεμνότητα από τη μια και από την άλλη καθημερινότητα. Δηλαδή δεν είναι αυτά τα βαρύγδουπα, ας πούμε, οι βαρύγδουπες γραμματοσειρές. Είναι γραμμένο καθημερινά, όπως τα γράφαμε, όπως τα σημειώναμε σε ένα τετράδιο. Ναι. Πάνω από το δημιουργία ξανά, το οποίο είναι γραμμένο με μπλε, ναι, το αγαπάω το μπλε, είναι το χρώμα της θάλασσας, την οποία θάλασσα λατρεύω. Και το χρώμα της Ελλάδας είναι αυτό το βαθύ μπλε. Ξεπετάγονται 2 και 2, δηλαδή 4 λωρίδες. Ναι. Αυτό μπορεί κάποιος να το δει ως πίδακα νερού, ας πούμε. Μπορεί να το δει ως ένα φυτό που φυτρώνει. Κάτι που προκύπτει. Κάτι, ναι, που ξεπετάγεται. Μπορεί να το δει ως 4 δρόμους οι οποίοι πηγαίνουν προς όλα τα σημεία, δηλαδή χωρίς τέλος, κάτι που ξεκινάει από εκεί και έχει προοπτική. Κάποιοι άλλοι μου είπαν ότι τους θυμίζει σαν συλλέκτη ενέργειας, δηλαδή αντίστροφα, όχι από τη δημιουργία προς τα πάνω, αλλά από πάνω προς τη δημιουργία, σαν να ρουφάει η δημιουργία ενέργεια, όπως είπαν. Κάποιοι άλλοι είδαν το σήμα της νίκης, το victory, ας πούμε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Συμμετείχατε στην δημιουργία, αλλά, αυτού του συμβόλου? Ναι, εγώ το φτιάξα. Έχετε, ναι, το φτιάξει? Όχι, δεν συμμετείχα, εγώ το φτιάξα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και η δύναμή του, ότι σου δίνει τη δυνατότητα να δεις εσύ αυτό που θες να δεις.
Μάλιστα. Δηλαδή ένα σύμβολο το οποίο έχει έναν θηρεό, ας πούμε, με τα λιοντάρια και αυτά και τέτοια, σε εγκλωβίζει σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Αυτό είναι το σύμβολο που ο καθένας θέλει και είναι η ουσία της δημιουργίας. Δηλαδή η δημιουργία είσαι εσύ. Τι αισθάνεσαι δημιουργικό μέσα σου? Τι αισθάνεσαι ότι πρέπει να προσφέρεις στην Ελλάδα του αύριο? Πάντως, από το σύμβολο, αλλά και από όλη την παρουσία σας, έχω δει ότι με πολύ δύναμη έχετε υποστηρίξει ότι δεν προέρχεστε και δεν εκπροσωπείτε κάποιο από τα γνωστά πολιτικά ιδεολογήματα του φάσματος, ναι, του πολιτικού. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι μια πολιτική θέση αυτή και μπορώ να την εξηγήσω. Έχετε απορρίψει, ας πούμε, το ενδεχόμενο να σας προσάψει κάποιος ότι είσαστε δεξιός, αριστερός, κεντρός, το έχετε αρνηθεί, ναι, σοσιαλιστής, τα πάντα. Ακριβώς. Τι είναι αυτό? Είναι μια απολύτικη καθόλου προσπάθεια? Καθόλου. Είναι μια απόλυτα πολιτική, για να παίξω με τις παρηχήσεις. Διότι οι κομματικές ταμπέλες πεθαμένες ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Καιρός να τις θάψουμε. Δηλαδή, τι θα πει δεξιός? Δηλαδή, ποια ήταν η πορεία της δεξιάς? Αυτό το ακούμε πλέον και από στελέχη των κομμάτων των αρχίσαν να σκέφτονται. Ναι, ναι. Ποια ήταν η πορεία της δεξιάς στην Ελλάδα? Δεξιά, ας πούμε, στην Ευρώπη είναι ένα κόμμα της αστικής τάξης που βοηθάει το επιχειρήν. Στην Ελλάδα η δεξιά ήταν ένα λαϊκίστικο κόμμα. Ένας συρφετός, μια σειραφή, ας πούμε, από διάφορα ρετάλια, από ακροδεξιούς, ανόητους, λαϊκιστές, απατεώνες, τα πάντα. Και είχε και μερικούς καλούς για ξεκάρφωμα. Δηλαδή μερικούς σοβαρούς ανθρώπους, γιατί όντως υπήρξαν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι στη δεξιά και εξακολουθούν να υπάρχουν. Για ξεκάρφωμα. Τι ήταν ο σοσιαλισμός του Πασόκ? Ήταν η επιδρομή στη δικιά σου και στη δικιά μου τσέπη. Οι δικοί μας οι κολλητοί, οι οποίοι θα φάνε τα λεφτά των άλλων που δεν είναι κολλητοί. Αυτό. Είναι σοσιαλισμός αυτό? Τι ήταν η αριστερά? Η αριστερά γενικά είναι το κόμμα το προοδευτικό που σκέφτεται το μέλλον, που έχει ιδέες, που είναι φρέσκο, που μιλάει διαφορετικά. Η αριστερά η δικιά μας είναι η σταλινική σκελετή της Αλέκας, οι κουτσαβακισμοί του Τσίριζα και ο άχρους και άοσμος και άγευστος λόγος του Κουβέλη. Αυτό είναι. Επομένως, συγγνώμη να σας πω, ναι, εμείς είμαστε το κόμμα. Το κόμμα. Αυτή τη λέξη μου φέρνει μια ανακατοσούρα, ας πούμε. Αλλά οι επαναστάσεις γίνονται θεσμικά, άρα αναγκάζομαι να το λέω. Είμαστε η κίνηση λοιπόν των υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον ορθό λόγο, την διαλεκτική, την κοινή λογική και έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή, πώς θα λυθεί αυτό? Με αυτόν τον τρόπο. Δεν σου λένε αυτό θα λυθεί μέσω της σοσιαλιστικής έμπνευσης η οποία στοχεύει στην στόχευση της παραστόχευσης. Χρησιμοποιείτε ένα λόγο ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει, ας πούμε, δεν του αφήνεται και πολλές απορίες, είναι η αλήθεια. Ένα λόγο απλό επίσης, γιατί δεν επικαλείστε ιδεολογήματα και θεωρητικές κατασκευές. Επί της ουσίας. Θεωρητικές κατασκευές. Και βλέπω ότι αυτό που προτάσετε είναι ότι δεν είσαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί αναφέρομαι σε όλη την κίνηση. Και στους συνεργάτες, ναι, βέβαια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτευτεί στο παρελθόν στις δικές σας τις τάξεις. Ναι. Έτσι, δηλαδή, υποθέτω ότι κάποιοι, δεν υπάρχει παρθενογένεση ούτε και στο δικό σας το χώρο, έτσι δεν είναι? Διάβασα πριν από ένα μήνα ότι ένας καρχαρίας σε ενιδρίο γέννησε πάντως καρχαριάκι. Μάλιστα. Με παρθενογένεση. Άρα υπάρχει και αυτό, αρκεί να βρούμε πώς γίνεται στην πολιτική ζωή. Ναι. Εγώ δεν προέρχομαι από πολιτικό χώρο. Από άποψη. Ναι. Όταν λέγαμε εμείς στη νομική, είμαι από τη νομική σχολή, όταν λέγαμε εμείς στη νομική ότι δεν προερχόμαστε από πολιτικό χώρο, ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα. Α, άρα είσαι νεοδημοκράτης. Γιατί τώρα πια δεν είναι της μόδας να λες ότι είσαι νεοδημοκράτης. Α, είσαι Πασόκ κλπ. Έχετε αντιμετωπίσει αυτή τη δυσπιστία? Συνέχεια. Συνέχεια, γιατί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να σκέφτονται με ταμπέλες. Δηλαδή, πρώτα σκέφτονται την ταμπέλα και μετά σκέφτονται τι είναι από κάτω. Ναι. Και αν ρωτήσεις, ας πούμε, 10 ανθρώπους ή 100, τι σημαίνει φιλελευθερισμός ή τι σημαίνει για σένα σοσιαλδημοκρατία, πρακτικά. Δεν μπορώ να σου πω. Είναι, βέβαια, ναι, είναι ένα θέμα. Καλά, αυτό ούτως ή άλλως είναι και ανοιχτό ζήτημα και οι θεωρητικοί δεν συμφωνούν. Ναι, εγώ λέω, ρωτήστε με τι πιστεύω για αυτό, ναι, να σας απαντήσω τι πιστεύω σε αυτό. Ναι. Τώρα θα μπούμε στα θέματα των απόψεών σας, έτσι. Να δούμε λίγο τι είναι αυτό που πρεσβεύετε. Έχετε ένα πάρα πολύ αναλυτικό site, το δημιουργιαξανά.gr, να μπει ο κόσμος να δει
Όλο το υλικό που έχει ανέβει. Μια λέξη. Δημιουργία ξανά με έξω αυτό. Ναι, ναι. Η κοινή λογική είναι κάτι που προτάσετε ιδιαίτερα, ναι, ναι, και ναι, είναι κάτι που το έχουμε ακούσει βέβαια και από τον Στέφανο Μάνο όταν ξεκίνησε τη δράση. Η κοινή λογική, εγώ έχω ενστάσεις για τον όρο. Θεωρώ ότι καμία λογική δεν είναι τόσο κοινή. Έτσι, είναι λίγο όπως η ηθική, η οποία δεν μπορεί να υπάρχει γενική ηθική, είναι και λίγο προσωπική υπόθεση, ναι, ο καθένας και λογική. Έτσι. Υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις, αλλά η κοινή λογική των κοινών ανθρώπων είναι η ίδια. Η κοινή λογική των πολιτικών είναι διαφορετική. Υπάρχουν κοινοί άνθρωποι. Ναι, υπάρχουν. Να σας πω συγκεκριμένα πράγματα που ανέφερα, ας πούμε, αρκετές φορές και μάλιστα έχω δεχτεί επιθέσεις από το πολιτικό σύστημα. Έχω δικαίωμα να απεργώ. Έχω. Ναι, βέβαια. Έχω δικαίωμα να εργάζομαι. Σαφέστατα. Έχω. Όταν λοιπόν κάποιος περιφρουρεί μια απεργία, εκτός του ότι εξευθυλίζει την ίδια την απεργία, σαν να λέει ότι δεν μπορεί η απεργία από μόνη της να σταθεί, αλλά χρειάζεται τον ταβατζή του πάμε, μιλάω ανοιχτά. Ναι, ναι. Με εμποδίζει εμένα από το να εργαστώ. Άρα η περιφρούρηση της απεργίας και το να μην αφήνω το πλοίο να αποπλέψει πηγαίνοντας πάνω στον καταπέλτη και υποχρεώνοντας τους αγρότες στο να σαπίζουν τα προϊόντα τους και καταστρέφοντας τον τουρισμό, αλλά ανεξάρτητα, ας πούμε, ότι δεν συνέβαινε τίποτα από αυτά. Ναι, ναι, ναι. Η περιφρούρηση της απεργίας είναι παράνομο και με την ισχύουσα νομοθεσία. Να σας ρωτήσω. Αυτό πείτε μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κοινή λογική ή δεν είναι? Για μένα είναι. Για μένα είναι. Λοιπόν, για τους πάμε, δεν θα είναι. Σας λέω λοιπόν ότι αν ρωτήσουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κομματικές παροπίδες, θα σας πούν το ίδιο. Δηλαδή, ανθρώπους χωρίς κομματικές παροπίδες. Γιατί αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους χωρίς κομματικές παροπίδες ενδεχομένως, εάν είναι υπέρ ή κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, εκεί η κοινή λογική. Η πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να λέει όχι, ξέρω. Ναι, νομίζω ότι το τι θα συμβεί στην Ελλάδα το αύριο έχει να κάνει με άλλα θέματα. Και αυτά, ναι, μεν είναι θέματα που αφορούν την κοινωνία. Πάρα πολλούς πολίτες. Που αφορούν την κοινωνία. Ή τα ναρκωτικά, ας πούμε. Ναι, ναι. Εγώ προσωπικά είμαι κατά του γάμου γενικώς. Εντάξει, το έχω ακούσει πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι αν κάποιος επιλέγει έναν τύπο συμβίωσης, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Έχω πολύ ανοιχτές δηλαδή απόψεις για τους τύπους με τους οποίους οι άνθρωποι διαλέγουν να ζουν. Θεωρείτε ότι εντάσσεται στην κοινή λογική ότι πρέπει να γνωρίσουμε ότι όλοι είναι ίσοι? Βεβαίως. Δηλαδή και σε αυτό τον τομέα. Βεβαίως. Και στον τομέα της ιδιωτικής ζωής. Βεβαίως. Και της σεξουαλικής. Αλλά επειδή αυτό έχει και άλλες παραμέτρους, δηλαδή οικονομικές παραμέτρους. Ένα ζευγάρι, ας πούμε, έχει κοινή ασφάλιση, έχει δικαιώματα συνταξιδοτικά κτλ. Κυρίως οικονομικό είναι το θέμα και όχι τόσο θεσμών άλλου τύπου. Ναι. Αλλά το διακύβευμα για την Ελλάδα του αύριο είναι αν θα υπάρχουμε ως χώρα ή θα γίνουμε η Βόρεια Κορέα της Ευρώπης. Αυτό είναι. Όσοι συμφωνούμε σε αυτό, ας έρθουμε μαζί και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα λύσουμε με τους τρόπους που όλες οι πολιτισμένες κοινωνίες διαλέγουν. Δηλαδή να συζητήσουμε, να βάλουμε τις απόψεις του ενός και του άλλου και να ψηφίσουμε στο τέλος τι θέλουμε. Και να περάσουμε σε ερωτήσεις από ανθρώπους που μας ακούν από το Twitter. Λοιπόν, ρωτάει ο Γιάννης Κοσμάς. Βασίλη, ρώτησε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξει και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της? Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Παρακολουθώ πολύ τα αυτοδιοικητικά θέματα. Ήμουν και υποψήφιος για συνήγορο στο Δημότη στην Αθήνα και θα ξαναείμαι όταν θα τεθεί αυτή η θέση. Για πείτε μου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι θέσεις μας για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι εντελώς ροκ. Αλλά είναι αυτές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πολλά προχωρημένα κράτη. Και επίσης είναι το μέλλον που μπορεί να σώσει τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία πάσχει. Δηλαδή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που οι αποφάσεις παίρνονται μακριά από σένα, με έναν εκπρόσωπο που σε εκπροσωπεί, αλλά δεν σε εκπροσωπεί κιόλας. Δηλαδή, εγώ στο Χαλάνδρη δεν ξέρω στη Β' Αθηνών που είμαι. Ποιος είναι? Δεν ξέρω ποιος είναι βουλευτής. Ένα χάος εκεί πέρα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν κάτι πάει στραβά. Δεν ξέρω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει πολύ σοβαρές αποφάσεις λοιπόν, για τη ζωή μας. Αυτό έλεγα, ότι η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών είναι το φάρμακο για να σωθεί η δημοκρατία. Και αυτό σχετίζεται και με οικονομικές παραμέτρους. Δηλαδή, η διαδρομή του φόρου, όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο ευνοεί τη διαφθορά. Ο κάτοικος, ας πούμε, της Άμφισσας ή της Καστοριάς πληρώνει φόρο. Στους φόρους αυτούς εμπεριέχεται ένα ποσό που θα πάει σε εθνικές δαπάνες, παιδεία, άμυνα, ξέρω εγώ, ασφάλεια κτλ. Και ένα ποσοστό που θα ξαναγυρίσει στην Άμφισσα ή στην Καστοριά.
Αφού όμως τις αποφάσεις για το σε ποιες τσέπες θα πάει και ποια έργα θα γίνουν, θα τις πάρουν κάποιοι μανδαρίνοι των Αθηνών, οι οποίοι συνεργάζονται με τους τοπικούς μανδαρίνους, και δεν είναι τυχαίο ότι η διαφθορά στις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή στους δήμους, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτές του κέντρου. Εμείς λέμε το εξής. Η φορολογία θα είναι πολύ μικρή αυτή που θα αφορά το κεντρικό κράτος, δηλαδή τις ανάγκες που έχουμε όλοι και πληρώνονται από την κεντρική κυβέρνηση. Mm-hmm. Και ένα μεγάλο μέρος της φορολογίας, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της μικρής φορολογίας που προτείνουμε, γιατί αυτή δημιουργεί φορολογητέα ύλη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, mm-hmm. θα πηγαίνει στις τοπικές κοινωνίες, αλλά πώς? Ως project. Δηλαδή θα μπορεί, ας πούμε, ο κάτοικος της Μαγνησίας να ψηφίσει και να λέει και να αποφασίσει. Είτε ιντερνετικά, με δημοψήφισμα διαδικτυακό, είτε με την κλασική μέθοδο, αν και αρκετά κράτη και νέα κράτη, ας πούμε, η Λετωνία ψηφίζει διαδικτυακά ήδη. Mm-hmm. Έχουμε αυτά τα χρήματα. Θέλετε να κάνουμε ένα κέντρο καθαρισμού λιμάτων? Θέλετε να κάνουμε ένα καινούριο υδραγωγείο? Θέλετε να κάνουμε αυτό? Έχουμε αυτές τις προσφορές. Κοστίζει τόσο και με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ναι. Από ιδιωτικές εταιρείες. Και θα ξέρω ότι ψηφίζοντας αυτό, ναι, θα έχω αυτό το έργο για το οποίο είπα ναι μέσα σε 6 μήνες, μέσα σε ένα χρόνο. Θα ελέγχω την πορεία της υλοποίησής του. Mm-hmm. Και θα μπορώ ενδεχομένως, αν θέλω, να πω ότι κοιτάξτε, δείτε, εμείς για να έχουν τα παιδιά μας, ας πούμε, στα σχολεία ανθρώπους να τα κρατάνε μέχρι τις 7 ή να έχουν μια πισίνα ή να έχουν έξτρα εκδηλώσεις. Θέλουμε να δώσουμε ο καθένας άλλα 20 ευρώ. Πολύ ωραία. Δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες αποφασίζουν πού πάνε τα λεφτά, mm-hmm, τους και παρακολουθούν το πώς γίνεται αυτό βήμα-βήμα. Mm. Αυτό γίνεται στην Ελβετία, για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ γνωστό. Θα ήθελα την άποψή σας σε σχέση με μια πολύ πρόσφατη απόφαση που ελήφθη από το Δήμο Αθηναίων. Υπήρχαν κάποιες αντιναζιστικές ομάδες οι οποίες ήθελαν να κάνουν μια συναυλία στον Άγιο Παντελεήμονα, τη γνωστή περιοχή που έχει ένα ζήτημα με ακραία στοιχεία, ας πούμε, λόγω και της παρουσίας των μεταναστών κλπ. Και, και ο Δήμαρχος πρώτα απ' όλα ζήτησε την γνώμη της αστυνομίας, η οποία είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να αγγιηθούμε την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών κλπ. Με αποτέλεσμα να μην δεχθεί ο Δήμαρχος να παραχωρήσει ρεύμα και τελικά να μην δεχθεί να γίνει συναυλία στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Και αντιπρότεινε την πλατεία Κοτζιά. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας εδώ? Είχαμε μια καταγγελία, μάλιστα, προχτές από την Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ναι. Και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, είναι και πολύ κοντά στον κύριο Καμίνη, mm-hmm, υπήρξαν συνάδελφοί του κλπ. Mm-hmm. Που τον κατήγγυλαν και είπαν ότι δεν είναι αυτή η δουλειά του Δημάρχου και πολύ περισσότερο της αστυνομίας. Γιατί έτσι ενισχύεις τον γκέτο, όταν δεν αφήνεις να γίνονται πράγματα. Τον γκέτο ποιο? Τον γκέτο των ακραίων στοιχείων, εν πάση περιπτώσει, σε μια περιοχή όταν οι άλλοι έρχονται να κάνουν μια συναυλία ακριβώς για να σπάσουν αυτό το γκέτο. Πώς θα το σπάζανε? Και να το. Με μια συναυλία. Είναι μια διαδικασία ανάκτησης του δημόσιου. Για 2 ώρες. Μετά? Ναι. Μετά τι θα συνέβαινε? Εντάξει. Είναι... Ρωτάω κιόλας. Δεν απαντάω. Τι θα συνέβαινε μετά? Τέλειωσε η συναυλία. Είναι δεδικασμένο, ας πούμε, μια συναυλία. Πάει, τέλειωσε το πανηγύρι, έφυγαν και οι μουσικοί που έλεγε η Αρλέτα κάποτε. Να σας πω γιατί όλα αυτά τα προβλήματα, και το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν λύνονται με λογικές ποδοσφαιρικών συζητήσεων. Ακρότητες κάνουν και οι αντί και οι υπέρ. Να πως η κοινή λογική μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει νόμος, υπάρχει τώρα νόμος, και αυτό επίσης κοινή λογική, που λέει ότι εάν μία εκδήλωση σε δημόσιο χώρο εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, μπορεί να απαγορευτεί. Δεν είναι λογικό? Βεβαίως. Δεν πρέπει κάποιος να πάρει απόφαση γι' αυτό? Mm-hmm. Ποιος θα είναι? Δεν θα είναι η αστυνομία με τα καλά και τα στραβά της. Δηλαδή κάποια αρχή θα πάρει απόφαση. Αστυνομία... Δεν θα την πάρω εγώ κι εσείς. Η αστυνομία πρέπει να διασφαλίσει την ελευθερία μου να κάνω πράγματα στο δημόσιο χώρο. Όχι να μου λέει μην πας εκεί γιατί θα γίνει αυτό. Ναι, δική μου θείας. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Η αστυνομία πρέπει να διασφαλίσει και τη δικιά σας ελευθερία και την ελευθερία αυτού που κάθεται και αυτού που περπατάει. Και του πιτσιρικά με το skateboard. Και του, παππού που κάθεται στο παγκάκι. Και του περιστεριού. Δηλαδή είναι το πρωτογενές πρόβλημα της δημοκρατίας. Η ελευθερία μου σταματάει εκεί που ξεκινάει η δικιά σου. Εάν λοιπόν σε ένα μέρος το οποίο είναι χαρακτηρισμένο και πάσχει από
υπερβολική συγκέντρωση μεταναστών. Mm-hmm. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατον να διαλυθεί ένα κιλό αλάτι σε ένα ποτήρι νερό. Αν λοιπόν εκεί γίνει μια αντιρατσιστική, και τι θα πει αντιρατσιστική, οι άλλοι ρατσιστές είναι, αμέσως. Ο όρος της δίνει τον τόνο. Δίνει τον τόνο. Είναι αντιρατσιστική. Υπάρχουν και ρατσιστές όμως. Να δούμε και την πραγματικότητα λίγο. Δεν υπάρχουν, συμπαθάτε με, δεν υπάρχουν ρατσιστές. Ο Έλληνας δεν είναι ρατσιστής. Ο Έλληνας αγκάλιασε τους μετανάστες. Τους έδωσε στέγη, τους έδωσε δουλειά. Τους εκμεταλλεύτηκε κιόλας. Αλλά στη βάση του δεν είναι ρατσιστής. Όμως ένα πρόβλημα είναι πρόβλημα και δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Αυτοί που θα κάναν τη συναυλία εκεί θα τραγουδούσαν υπέρ, ας πούμε, της συμφιλίωσης των λαών και μετά θα φεύγαν και θα αφήναν τους κατοίκους του κέντρου να μην μπορούν να ξημητήσουν από την πόρτα τους. Καλά έκανε λοιπόν ο Καμίνης και το απαγόρεψε αυτό. Καλά έκανε η αστυνομία και δεν έδωσε άδεια. Και καλά θα κάνει και ο Καμίνης και η αστυνομία να μην δίνουν άδεια όταν οι κομματικοί και οι συνδικαλιστικοί στρατοί πηγαίνουν και τα σπάνε στην Αθήνα παρέα με τους μπαχαλάκια. Καλά, αυτό είναι μια άλλη. Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Εντάξει, εγώ έχω διαφορετική άποψη, όπως καταλάβατε, πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία δεν είναι υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών. Και ας έρθουμε λοιπόν στο θέμα το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι υπέρ των δικαιωμάτων και των μεταναστών, αλλά και των δικαιωμάτων των Ελλήνων. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται να θυμόμαστε τα μεν και να το δούμε λοιπόν αυτό. Δημιουργία ξανά. Ποιες είναι οι απόψεις για την, ακριβώς, για το μεταναστευτικό θέμα του κόμματός σας? Ότι καταρχήν δεν προσφέρεται για εύκολους λαϊκισμούς. Αυτό είναι σίγουρο. Επειδή η Ελλάδα είναι δεμένη χειροπόδαρα από τις διεθνείς συνθήκες. Υπάρχει, ας πούμε, το Δουβλίνο 2, το ξέρετε. Βέβαια, το οποίο λέει ότι αν μπει κάποιος στην Ελλάδα και τον πιάσουν στην Ιρλανδία, τον γυρνάνε πίσω. Βεβαίως, τον τελευταίο καιρό, μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαίωσε κάποιον μετανάστη και είπε ότι, ρε παιδιά, η Ελλάδα έλεος. Οι συνθήκες είναι άθλιες. Έπηξε. Εντάξει. Ναι. Αυτό όμως δεν θα περιμένουμε να γίνει η βάση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα πρέπει η Ελλάδα δηλαδή και όλοι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι κόπτονται για τα δικαιώματα του Έλληνα και για το μέλλον και για τη ζωή, θα έπρεπε αυτά να τα είχαν λύσει νωρίτερα, πιέζοντας ώστε να αναθεωρηθεί το Δουβλίνο 2. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Όχι. Για να απελαθεί, και χρησιμοποιώ το ρήμα απελαθεί και όχι το επαναπροωθηθεί, γιατί αυτή την φω γλώσσα τη συχαίνομαι. Για να απελαθεί λοιπόν, γιατί για απέλαση. Ένας πρόσφυγας, θα πρέπει η Ελλάδα να έχει υπογράψει διμερή συμφωνία με το κράτος από το οποίο προήλθε. Και πριν από κάποιο καιρό, με τα Ρατατζούμ, ας πούμε, ανακοινώσαμε ότι υπογράψαμε τέτοια συμφωνία με την Τουρκία. Ωραίο πράγμα. Και έρχονται από την Τουρκία 50.000 άτομα, τους βρίσκουμε ότι ήρθαν από την Τουρκία, λένε ότι ήρθαν μέσω Τουρκίας, και πάμε τώρα στην Τουρκία και λέμε, παιδιά, πάρτε τους πίσω. Και πόσους δέχεται η Τουρκία? 500. Γιατί λέει, πρέπει να αποδείξετε ότι ήρθαν μέσω ημών. Μα πώς να αποδείξεις την πορεία κάποιου ο οποίος κινείται συνεχώς παράνομα? Ούτε εισιτήριο κόβει, ούτε με το αεροπλάνο πετάει, ούτε περνάει από τα σύνορα. Δηλαδή πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο το να διώξεις κάποιον που μπήκε. Μπορείς όμως να κάνεις άλλα πράγματα. Είσαστε υπέρ της ποσόστοσης όσον αφορά την είσοδο? Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και αμφισβητούμενο. Τώρα πρέπει να μιλάμε για έξοδο. Δηλαδή η ποσόστοση τσακίστηκε. Δηλαδή η αντοχή της ελληνικής κοινωνίας να δεχτεί άλλους πρόσφυγες, άλλους μετανάστες, έχει κορεστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, απ' τη μια είναι τα ανθρωπιστικά σου συναισθήματα προς καθέναν από αυτούς, ο οποίος έχει μια τραγωδία. Είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Και απ' την άλλη είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρεις για να διατηρηθεί η συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι θα διαλυθεί. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα της φτώχειας. Όχι, σίγουρα όχι. Θα το αντιμετωπίσει με τις δυνάμεις της. Οι δυνάμεις της έχουν τσακιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επομένως, οι μετανάστες που είναι εδώ, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εργαστούν εδώ και να εργαστούν αποδίδοντας. Και θα πω κάτι το οποίο κάποιοι το χαρακτήρισαν φασιστικό. Αλλά ξαναλέω, πάλι είναι κοινή λογική. Όταν οι Έλληνες πήγαν στη Γερμανία, στο Βέλγιο, δεν πήγαν ως διευθυντές επιχειρήσεων, ας πούμε, πήγαν ως εργατικό δυναμικό. Έτσι, στα ορυχεία, στα εργοστάσια κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από χώρες που παίρνουν ένα δολάριο τη μέρα και πάνε σε μια άλλη χώρα για να ζήσουν καλύτερα. Θα μπορούσαν λοιπόν να είναι εργατικό δυναμικό για αγροτικές επιχειρήσεις ή για βιομηχανικές επιχειρήσεις,
να αποστέλλονται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου υπάρχει ανάγκη και εκεί να πρέπει να βρίσκονται. Mm-hmm. Εκεί να ζουν δηλαδή και όχι στο κέντρο της Αθήνας. Και επίσης θα μπορούσε ο επιχειρηματίας που θα αναλάμβανε να τους χρησιμοποιήσει, ναι, να τους προσφέρει υποτυπώδη, να είναι μέσα στο business plan αυτό, mm-hmm, υποτυπώδη στέγη και τροφή και συνθήκες υγιεινής. Δηλαδή από το να ζουν στο δρόμο και να επιτίθενται σε όποιον περνάει, mm-hmm, ή να ζουν σε άθλιες συνθήκες, γιατί η φτώχεια εξαγριώνει τους ανθρώπους. Θα μπορούσαν να ζουν σε προκατασκευασμένα, ας πούμε, καταλήματα, τα οποία κάποιοι τα χαρακτηρίζουν γκέτο, αλλά θέλετε να το πούμε γκέτο, να το πούμε γκέτο. Δεν είναι γκέτο το κέντρο της Αθήνας. Και να δημιουργηθεί εκεί ένα βιομηχανικό δυναμικό, ας πούμε, εργατών, mm-hmm, το οποίο θα ανέπτυσε την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία. Και να μπορούν να στέλνουν και 5 χρήματα στις οικογένειές τους. Γιατί, mm-hmm, και αυτό είναι αιμορραγία. Δηλαδή, τα χρήματα τα μεταναστευτικά, mm-hmm, φεύγουν από την ελληνική οικονομία. Ναι, αυτό βέβαια. Θα έπρεπε λοιπόν να προσφέρουν στην ελληνική οικονομία, δηλαδή η εργασία να δημιουργεί προστιθέμενη αξία, mm-hmm, ώστε να μένει και κάτι για να πηγαίνει στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στην Ιγυρία. Mm-hmm. Και ένα άλλο επίσης που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές είναι ότι μια άλλη διεθνή συνθήκη υποχρεώνει όλα τα κράτη να δέχονται ανθρώπους που ζητάνε πολιτικό άσυλο όταν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Ακριβώς. Έλα να βρεις όμως, εάν ο συγκεκριμένος από την Αφρική, ο οποίος λέει ότι είμαι από τη Σομαλία, που είναι εμπόλεμη περιοχή, είναι πράγματι από τη Σομαλία, ναι, ή δεν είναι από την Ιγυρία. Όλοι δηλώνουν Σομαλοί. Και όλοι από την Νότιο Ασία δηλώνουν Αφγανοί. Mm-hmm. Και πού είναι τα χαρτιά σου, δεν έχω χαρτιά. Mm-hmm. Πώς να βρεθεί αυτό. Και σε κράτη τα οποία δεν έχουν οργανωμένα, ας πούμε, συστήματα. Δηλαδή να πάρεις τηλέφωνο. Καλά, ένα αίτημα για άσυλο εξετάζεται βέβαια. Δεν δίνεται αυτόματα ένα άσυλο, έτσι. Ναι, η ελληνική λοιπόν πολιτεία τι κάνει εκεί, ό,τι κάνει πάντα. Κλείνει τα μάτια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν εξετάζει ποιος είναι, τι ζητάει, να πάρει, να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για την ταυτοποίηση αυτού του ανθρώπου. Και επίσης δεν ελέγχονται οι Έλληνες συμμέτοχοι στο δίκτυο διακίνησης. Δηλαδή αυτοί που τους φέρνουν, αυτοί που κάνουν τα στραβαμάτια και αυτοί που προσφέρουν κατάλημα και βεβαίως τους στεγάζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Mm-hmm. Όταν εγώ πήγα στη Γερμανία πριν από 20 χρόνια περίπου, για να ζήσω εκεί, με δήλωσε η σπιτονοικοκυρά μου. Ναι. Αν δεν υπήρχε σπιτονοικοκυρά, θα ήμουν παράνομος. Mm-hmm. Πού είναι λοιπόν οι Έλληνες, mm-hmm, να δηλώσουν αυτούς τους οποίους δήθεν, στους οποίους δήθεν προσφέρουν στην. Νομίζω ότι οι απόψεις σας για το θέμα αυτό είναι ξεκάθαρες και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Υπάρχουν έτσι αλλιώς το δημιουργία ξανά, όπως είπαμε πριν, .gr. Ναι, ακόμα το μεταναστευτικό δεν το έχουμε ανεβάσει. Είδα κάποια πράγματα όμως. Ναι, σε λίγο θα είναι. Έχετε ως πολιτικός φορέας, έχετε κάνει πολύ πρόσφατα μια διαδικασία ανάδειξης στελεχών, και έχετε όργανα. Ναι. Προσπαθώ να τα βρω τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, έχετε ένα πολιτικό συμβούλιο. Άρχισαν τα όργανα, ναι. Έχετε αρκετό κόσμο, ο οποίος είναι. Δεν είσαστε μονοπρόσωπο. Μονοπρόσωποι ΕΠΕ. Μονοπρόσωποι ΕΠΕ. Όχι, δεν είμαστε. Είδα ότι έχετε πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι άκουσα ότι αυτός ο κόσμος προέρχεται και από πάρα πολύ ευρύ γεωγραφικό φάσμα της Ελλάδας. Του κόσμου. Του κόσμου. Όχι της Ελλάδας. Δηλαδή. Στην ιδρυτική συνδιάσκεψη όπου εξελέγησαν τα όργανα και εγώ εξελέγην πρόεδρος και τους είπα ότι μην τυχόν μόνο μας είχε ένας πρόεδρος, δηλαδή αυτά τα προδικλίκια μου, έτσι, μου βγάζω σπηριά με όλα αυτά, είμαι αντισυμβατικός, δεν μ' αρέσουν αυτά, όντως δεν μ' αρέσουν και χαίρομαι που όλοι οι συνεργάτες με φωνάζουν με το όνομά μου Θάνο, ούτε πρόεδρο, ούτε κύριε πρόεδρο, ούτε αυτές τις αχλαμάρες. Κάναμε λοιπόν όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες γίναν με υψηλή τεχνολογία, mm-hmm, δηλαδή η ψηφοφορία, και μπράβο στον Πάνο τον Χριστέα που επέμενε, γιατί είχαμε μια διαφορά, του λέω που πας τώρα και μπλέκεις με αυτό. Όχι, μου λέει, έτσι θα κάνουμε, έτσι θα το κάνουμε. Τον άκουσα, συνηθίζω να ακούω τους ανθρώπους που έχουν ειδικές γνώσεις, σε αντίθεση με τους πολιτικούς που τα ξέρουν όλα. Δηλαδή εγώ αναγνωρίζω την άγνοιά μου, και έχω την ικανότητα να διαλέγω ανθρώπους που ξέρουν και έχουν και ψυχή. Λοιπόν, είπα ότι θα κάνουμε ένα σύστημα με barcode, όποιος γραφόταν
Έπαιρνε ένα αυτοκόλλητο μπαρκότ, το έβαζε σε μια καρτέλα με την οποία ψήφιζε κιόλας, ναι. Και η ψηφορία γινόταν με σκάνερ. Θυμάστε τα χαρακάκια που σβήναν το όνομα, ναι, ναι, το στυλό. Λοιπόν, αυτά. Κάνει πολλές φορές εκλογές. Αυτά δεν, στο παρελθόν. Ναι, ναι, ναι. Ήρθαν λοιπόν 900 άτομα από όλη την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, υπήρξαν άνθρωποι που πήραν το αεροπλάνο ειδικά για την συνδιάσκεψη, ναι. Από την Αμερική, από τα Αραβικά Εμμυράτα, από το Βέλγιο. Από τη Γερμανία. Και τι σας είπε, τι ήταν αυτό που τους έκανε να έρθουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τη συνδιάσκεψη ενός πολιτικού κόμματος. Το ότι θέλουμε επιτέλους η δημιουργική Ελλάδα να αφαιθεί να δημιουργήσει. Αφήστε μας ρε να δουλέψουμε. Δηλαδή αυτό είναι το αίτημα όλης της Ελλάδας. Δεν είναι τι μέτρα θα πάρθουν. Είναι ποια πράγματα θα καταργηθούν. Mm-hmm. Γιατί αν για να ανοίξεις ένα beach bar, ας πούμε, χρειάζεσαι άδεια από το πολεμικό ναυτικό. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δηλαδή, όλες οι ελληνικές θάλασσες θεωρούνται υψής της εθνικής σημασίας. Ακόμα και αν είναι στον Κορινθιακό, κάποιος μας απειλεί, μας απειλούν απέναντι, ναι. Δελφοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να καταργηθούν για να μπορέσει η Ελλάδα να πάει μπροστά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν. Είναι άνθρωποι που θέλουν να πετύχουν. Και έχουν πετύχει. Είναι και άνεργοι, βέβαια, που ήταν πετυχημένοι κάποτε και τώρα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Όλοι αυτοί, και είναι πάρα πολλοί. Ξέρουν ότι με τις υπάρχουσες συμμορίες αποκλείεται να γίνει κάτι. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων καταργείται τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, το ξέρω. Ναι. Αν πάρετε τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων εξουσίας, όλα αυτό λένε. Θα καταργήσουμε και θα φέρουμε ένα απλό. Είδα κάπου που λέγατε ότι θέλετε ένα κώδικα 50 σελίδων. Θα τον ξεσκίσουμε εμείς τον κώδικα. Θα τον ξεσκίσουμε. Θα οργανώσουμε τελετές καύσης κώδικος. Μακάρι. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα και μετά θα έρθω να σας ρωτήσω για τη σχέση κράτους-εξουσίας. Κράτους-εκκλησίας. Λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Θάνο Τζέμερο στο στούντιο. Μιλάμε για τη Δημιουργία Ξανά, που είναι ένας νέος πολιτικός φορέας που ιδρύθηκε πριν όμως ιδρυθούν όλοι αυτοί οι νέοι εντός εισαγωγικών πολιτικοί φορείς που προέρχονται από την πολυδιάσπαση των κομμάτων. Που αναρωτιέμαι και ποιους πείθουν κιόλας και έρχονται και τόσο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Ναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε παλιοί νέοι, δηλαδή. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεχνάμε ότι ο κύριος Καμένος ήταν υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Δεν ξέρω, είναι ψυχαναλυτικό ενδιαφέρον τους. Ναι, δηλαδή, θα ήθελα να δω όλοι αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν τον Βενιζέλο για αρχηγό του Πασόκ. θα ήθελα να δω πώς σκέφτεται. Ναι. Δηλαδή, είναι περίεργο. Να πούμε για αυτό που υποσχεθήκαμε πριν. Για πείτε μου τώρα, τι γίνεται με τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Έχετε μια πολύ αναλυτική θέση. Για το πώς μπορούν να χωριστούν έτσι τα πράγματα. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Επειδή αυτό, το πολιτικό αυτό, θέλω, αυτό δεν είναι καθόλου απλό. Καθόλου, καθόλου. Και επίσης δεν προσφέρεται για τα βατζιλίκια και λαϊκισμούς. Προτρέπω τους ακροατές να μπουν στο site, ναι, ναι, ναι. Και να δουν όλη την ανάπτυξη. Κοντολογίες θέλω να πω για να μην τους αφήσω παραπονεμένους. Ότι το σωστό είναι να λέμε σχέσεις κράτους εκκλησιών. Σωστό. Διότι τα δικαιώματα που θα έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορούν μια χαρά να διεκδικηθούν και να κερδιθούν και από την μουσουλμανική, από την μουσουλμανική κοινότητα. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα αρκετά επικίνδυνο πράγμα. Δηλαδή πιστεύουμε ότι η Εκκλησία θα πρέπει να αφαιθεί να διαχειρίζεται τα του οίκου της. Πολύ σωστά. Και να έχει τον πνευματικό της ρόλο για όσους θεωρούν ότι ναι. έχουν κάποια σχέση με αυτή την πνευματικότητα. Και η πολιτεία να διαχειρίζεται τα του οίκου της. Δηλαδή το είπε και ο Χριστός, τα του Κέσαρος το Κέσαρ. Ακριβώς. Και τα του Θεού το Θεό. Αυτό σημαίνει και μισθοδοσία, σημαίνει και πάρα πολλά. Δηλαδή εμένα με ενοχλεί, για παράδειγμα, που για να βγει αρχιεπίσκοπος θα πρέπει να επικυρωθεί από τον Υπουργό Παιδείας. Ο Στυλιανίδης, ας πούμε, είναι αυτός που τότε επικυρωθεί. Από πού και σου πού. Ναι. Από πού και σου πού. Η Εκκλησία να εκλέγει τους δικούς της. Αλλά να τους πληρώνει κιόλας. Η Εκκλησία να τους πληρώνει, όχι όλοι εμείς λοιπόν. Φυσικά, αυτό φυσικά. Είναι μια φυσικά. Κοιτάξτε, άποψη. Όλα τα σύγχρονα κράτη και μέσα στο site θα βρουν οι αναγνώστες του μελέτη για το τι ισχύει σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Ναι. Τα περισσότερα λοιπόν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα σύγχρονα κράτη το έχουν λύσει αυτό. Δηλαδή αν εγώ ανήκω σε μια εκκλησία, μπορώ να πω ότι ανήκω εκεί και θέλω να δίνω αυτό το ποσοστό του φόρου για την εκκλησία. Ναι, ναι. Έτσι το κράτος ξέρει τι γίνεται, ξέρει ποια είναι η δύναμη των εκκλησιών και αυτό μπορεί να διαβαστεί με πολλούς τρόπους για το μέλλον.